Θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι πίσω από τα ωραία λόγια και τις διακηρύξεις και τις μεταρρυθμίσεις σε εισαγωγικά βρίσκεται η πραγματική στόχευση και αυτής της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων στον χώρο της αναπηρίας και της κοινωνικής πολιτικής γενικότερα, στόχευση που εκφράζει κανονικά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι εννοούμε, υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, εμπορευματοποίηση, με την ευθύνη του κράτους να πετιέται στην ίδια την οικογένεια του ανάπηρου και φυσικά όπου δεν υπάρχει κράτος υπάρχει ο ιδιωτικός ή ο συγκεκαλυμμένα ιδιωτικός τομέας των ΜΚΟ. Οι ανάγκες των ΑΜΕ αντιμετωπίζονται ως κόστος για το κράτος ενώ για τον ιδιώτη αποτελούν πεδίο κερδοφορίας. Οι ανάγκες των ΑΜΕΑ δεν είναι επιλέξιμες γιατί δεν είναι ανταποδοτικές για το κράτος. Αντίθετα, για τον ιδιώτη είναι κερδοφόρες ακριβώς επειδή είναι ανελαστικές. Η παραπάνω λογική, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι διαμετρικά αντίθετη και από τις θέσεις και τα αιτήματα του ΚΚΕ, όπως και του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος που διεκδικεί την πλήρη κάλυψη των αναγκών των αναπήρων και των οικογενειών τους σε διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση με απόλυτα δωρεάν και δημόσιο τρόπο, σε κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και επαγγελματική αποκατάσταση όλων των ικανών προς εργασία με ευθύνη του κράτους. Όσο για τους ανάπηρους χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον ή όσους χρήζουν μόνιμης φιλοξενίας, απαιτούνται σύγχρονες κρατικές δομές για αξιοπρεπή διαβίωση. Το προοδευτικό σήμερα δεν είναι να κλείνουν οι δομές, αλλά η ύπαρξη δημόσιων δομών, μόνιμης ή προσωρινής παραμονής, ημερήσιας 24ωρης φροντίδας, στήριξης της οικογένειας του ανάπηρου, του ηλικιωμένου και του παιδιού. Στο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση με τον πομπόδι τίτλο «Μια Ελλάδα για με όλους, για όλους, Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030», αν βγάλουμε τα διάφορα ευχολόγια και τα πολυάριθμα «θα», αυτό που μένει νομίζω ότι είναι ένα κείμενο συνειδητής εξαπάτησης. Γιατί πραγματικά έχουμε πάρει μια ιδέα του Εθνικού Σχεδίου για την Αναπηρία, τις περικοπές από τα τρία μνημόνια και ιδιαίτερα το τρίτο μνημόνιο, το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, την εφαρμογή της λειτουργικότητας των ΚΕΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, τον νόμο Χατζηδάκη, το σμπαράλιασμα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, το νέο ΕΣΥ των ιδιωτικοποιήσεων. Από το κείμενο φαίνεται ότι θα δοθούν αυτά τα 7 χρόνια και για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής 600 εκατομμύρια. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι θα δοθούν επιπροσθέτως σε αυτά που δίνονται σήμερα, αυτά αντιστοιχούν σε 85 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή ούτε 8 ευρώ για κάθε ανάπηρο. Οι ανάπηροι και οι χρονίως πάσχοντες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων χτυπήθηκαν πολλαπλά από τα αντιλαϊκά μέτρα όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Οι συνέπειες ήταν ακόμα πιο δραματικές στην κρίση και την πανδημία με μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Τα τελευταία 10 χρόνια οι συνταξιούχοι αναπηρίας του ΙΚΑ από το 14% στο σύνολο των συνταξιούχων μειώθηκαν στο 5%. Η κυβέρνηση έκοψε και το επίδομα από τα ορφανά παιδιά που έπαιρναν τη σύνταξη του θανόντα γονιού τους. Την ίδια στιγμή με τους αντιασφαλιστικούς νόμους Κατρούγκαλου και Βρούτσι, οι αναπηρικές συντάξεις έγιναν κανονικό φιλοδόρημα. Το ίδιο διάστημα περικόπηκαν δραματικά οι φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ. Ανάλογες περικοπές έγιναν και στις παροχές τεχνολογικών βοηθημάτων. Ταυτόχρονα, οι ιδιωτικοποιήσεις στην υγεία, την πρόνοια και την αποκατάσταση και οι αντιασφαλιστικοί νόμοι έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση ένα μεγάλο κομμάτι των αναπήρων και των οικογενειών τους με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Τα διάφορα pass και voucher δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να καλύψουν τις όλο και διευρυνόμενες ανάγκες με βάση την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας των ΚΕΠΑ και η κάρτα αναπηρίας μπορεί να απαλλάξει τους ανάπηρους και τις οικογένειές τους από σημαντική ταλαιπωρία, όμως η ψηφιοποίηση της διαδικασίας και η κάρτα ούτε τα επιδόματα και τις συντάξεις θα αυξήσει, ούτε θα τα δώσει σε όσους σήμερα δεν παίρνουν ενώ θα έπρεπε να παίρνουν.
Είναι προσχηματικό, θεωρούμε, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης περί προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες που πρόσφατα νομοθέτησε με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού στην ουσία δεν αποσκοπεί στην εξασφάλιση παροχής των αναγκαίων προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών των ΑΜΕΑ, αλλά στο πώς τα εμπορεύματα των ομίλων θα έχουν πρόσβαση στους πελάτες ΑΜΕΑ. Από την άλλη, η θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού με τον τρόπο που αυτή υλοποιείται αποτελεί μια αποσπασματική παρέμβαση χωρίς καθολικό χαρακτήρα, με ημερομηνία λήξης και με χρηματοδότηση που δεν προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και κάτι ακόμη για την προσβασιμότητα. Μιλάνε για πρόσβαση παντού στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στον τουρισμό, στην ψυχαγωγία, στην καλλιτεχνική δημιουργία, την ώρα που αρνούνται να επιχορηγήσουν τον ανάπηρο για να κάνει προσβάσιμο το ίδιο του το σπίτι, μετά από ένα ατύχημα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, πολύ περισσότερο όταν πληστηριάζουν και ξεσπιτώνουν ανάπηρους. Να προσθέσω πως ακόμα και κτίρια που στεγάζουν ειδικά σχολεία είναι ακατάλληλα και πολλές φορές μη προσβάσιμα. Η προσβασιμότητα βέβαια έχει και πλευρές που το κεφάλαιο το ενδιαφέρουν. Η διαμόρφωση όρων προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον και στα μέσα συγκοινωνίας στις χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διευρύνει την εσωτερική αγορά. Με απλά ελληνικά, τα 92 εκατομμύρια που καταγράφουν ως ανάπηρους στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είναι προσβάσιμο το δομημένο περιβάλλον και εφόσον έχουν κάποια οικονομική δυνατότητα, θα κινηθούν για να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες όπως αυτές του τουρισμού. Και εδώ οι ίσες ευκαιρίες μεταφράζονται στη δυνατότητα του κάθε ανάπηρου να ξοδέψει. Τελειώνοντας, ο ανάπηρος έχει ανάγκη πρώτα απ' όλα από υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης για να αντιμετωπίσει με όρους αξιοπρέπειας, ασφάλειας και με ό,τι η επιστήμη έχει κατακτήσει τα προβλήματά του. Έχει ανάγκη από δωρεάν θεραπείες, από τα τεχνολογικά βοηθήματα που η κατάστασή του επιβάλλει, έχει ανάγκη από ειδική αγωγή και εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης, έχει ανάγκη από δουλειά με δικαιώματα ώστε να ενταχθεί πλήρως στη ζωή και την κοινωνία, όπως και επίδομα για να αντιμετωπίσει τις πρόσθετες ανάγκες του. Εμείς διεκδικούμε, μεταξύ άλλων, δεν θα τα αναφέρω όλα γιατί είναι πολλά και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, λέω κάτι πολύ σημαντικό: αύξηση των επιδομάτων αναπηρίας κατά 100 ευρώ, καμία σύνταξη να μην πέφτει κάτω από τα 650 ευρώ. Επαναφορά των επιδομάτων αναπηρίας σε όλα τα ορφανά παιδιά ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτως ποσοστού και αναπηρίας. Αυτά είναι τα ουσιώδη, αυτά είναι τα απαραίτητα και αυτά είναι τα επίγοντα. Ευχαριστώ πολύ.